Είναι καλό, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, να ευχαριστούμε τον Κύριό μας για όλες του τις ευεργεσίες, για όλα τα καλά, για όλες τις προσφορές. Και κάνουμε επίσης καλό να τα σκεπτόμεθα αυτό, αυτά όσο μπορούμε περισσότερο. Ξέρετε τότε, χαίρεται ο λιτρωτής και η ψυχή μας ομορφαίνει, ομορφαίνει και γινόμαστε καλύτερα και καλύτεροι. Τόσα καλά άλλωστε μας προσφέρει κάθε στιγμή και ώρα και τα περισσότερα δεν τα βλέπουμε και ούτε καν τα αντιλαμβανόμεθα. Εκείνος όμως συνεχίζει να είναι ένας άγνωστος ευεργέτης σε όλους μας. Μεγάλο πράγμα η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία και η δοξολογία. Η ψυχή μας τότε γίνεται ανάλαφρη και υπόπτερη και γλιτώνει από πολλά βάσανα, από πολλές και αρνητικέ, από πολύ βάρος κακού και από ό,τι άλλο θέλετε. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας συνιστά τη δοξολογία και την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη. Και γι' αυτό προχθές το Άγιο Ευαγγέλιο στη θεραπεία των δέκα λεπρών του Ιησού Χριστού εκείνος επώνεσε κατάκαρδα και πληγώθηκε και στενοχωρήθηκε πολύ γιατί οι εννέα από τους δέκα θεραπευθέντες δεν γύρισαν να ευχαριστήσουν το Θεό και να δοξολογήσουν τον πλάστη και να αποδώσουν ευγνωμοσύνη και να αναφέρουν ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη. Μόνο ένας, και αυτός ήταν αλλογενής, ήταν σαμαρίτης, ήταν ξένος, ήταν ερετικός κατά τους Ιουδαίους. Εκείνος εγύρισε τρέχοντας και με μεγάλη φωνή και ευχαριστούσε και δόξαζε το Θεό και έφτασε στον Ιησού Χριστό, τον Σαρκοθέντα Θεό και έπεσε στα πόδια του κοντά και τον ευχαριστούσε επί ώρα πολύ. Ο Ιησούς μας καταχάρηκε και εφράνθηκε με αυτή τη συμπεριφορά την υπέροχη και συνάμα επόνεσε και πληγώθηκε γιατί οι υπόλοιποι εννέα ούχε βρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό χάθηκε να γυρίσουν και να δοξάσουν το Θεό. Και ύστερα ο Κύριος του είπε γεμάτος χαρά, σήκω και πήγαινε. Η πίστη σου σε έσωσε, η εμπιστοσύνη σου σε μένα σε έσωσε από τη λέπρα του σώματος αλλά και από τη λέπρα της ψυχής και είσαι δούλος ευγνώμων. Δούλος ταπεινός, δούλος πιστός στον Αφέντη και Κύριό Πόσο όμορφα έτσι η ζωή μας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με την ευγνωμοσύνη, την ευχαριστία και τη δοξολογία. Και εδώ το Κύριος μας ευλογεί ακαταπαύστος και δημιουργούμε γέφυρες μεταξύ ουρανού και γης και ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε και δοξολογούμε την Αγία μας Τριάδα και την ευχαριστούμε και τη δοξάζουμε, καθώς ευχαριστούμε και την Παναγία μας και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους και το φύλακα Άγγελό μας, που νύχτα και μέρα κάθεται κοντά στην ύπαρξή μας, την ταλέπορη και μας προστατεύει από ορατούς και αόρατους εχθρούς και μας προσφέρει τόσο μέγα καλό και ακόμα κάνει καλό να ευγνωμονούμε τους ευεργέτες μας, τους γονείς μας, τους διδασκάλους μας και όλους τους ευεργέτες μας, με όλη μας την καρδιά και να εκφράζουμε και να δείχνουμε αν υπάρχουν πάνω στη γη αυτή την ευγνωμοσύνη μας και αν έχουν φύγει να προσευχόμεθα για τις αθάνατες ψυχές τους. Κάνει καλό και είναι ωραίο και ακόμη τέλος να προσευχόμεθα και για τους εχθρούς μας, που κι αυτοί γίνονται ευεργέτε μας, αν εμείς το προσέξουμε και το εκμεταλλευτούμε θετικά. Αν μας λένε κάτι, ας κοιτάξουμε. Αν είναι αλήθεια, να το διορθώσουμε. Και αν είναι ψέματα, να κάνουμε υπομονή και να ευχόμεθα και για αυτούς όπως ορίζει η Εκκλησία και αν δεν αλλάξουν, λέει ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, ο κάλπικος παράς επιστρέφει στον αφέντη του. Και από εκεί και πέρα, άστα να πάνε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ακόμη σε αυτή μας την ομιλία που θα συνεχιστεί και στο επόμενο, τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισιλίου θεότητος, τους τρεις ιεράρχας της Εκκλησίας μας, Στου μετά τους 12 τρεις Απόστολους, οι οποίοι είναι ως γνωστόν ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος που γιορτάζει μεθαύριο Κυριακή και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που γιορτάζει την Τρίτη, ο Μέγας Βασίλειος σε όρτα στην Πρωτοχρονιά, αλλά γιορτάζουν και οι τρεις στις 30 Ιανουαρίου σε μια κοινή εορτή, σε μια εορτή ενότητος και αγάπης και ευχαριστίας. Εμείς οι Έλληνες αλλά και οι άλλοι Ορθόδοξοι οφείλουμε πολλά πάμπολα στους τρεις ιεράρχας οι οποίοι έζησαν σε μία εποχή κοσμογονική που ήρχονται τα άνω κάτω όπως και κάτι σημερινή εποχή. Διάβαζα εκεί τα ιστορικά το μεσημέρι και χθες και έβλεπα πολλά παράλληλα και πολλές αναλογίες και ομοιότητες. Υπήρχε και τότε μεγάλη αναστάτωση των λαών, η μεγάλη μετανάστευση των λαών. Η αυτοκρατορία είχε γίνει ένα θέατρο και είχε γίνει ένα πράγμα παρδαλό, θα λέγαμε, από τους λαούς, τις φυλές και τις γλώσσες που γύριζαν και περιδιάβαιναν όλα τα μέρη της, χωρίς κανεί να του εμποδίζει και χωρίς να γίνεται καμία προσπάθεια. Και υπέφερε ο Κοσμάκης και μάλιστα οι αυτόχθονες λαοί υπέφεραν από τη μεγάλη μετανάστευση των λαών. Σύγχυση, τρομοκρατία, βιαιότητες, κλοπές, αρπαγμοί, θάνατοι και τόσα άλλα, αρρώστιες και τόσα άλλα. Πληγές κοινωνικές, μεγάλες, βάσανα, ανίποτα και πολλά. Υπέφεραν οι άνθρωποι και περισσότερο οι αδύνατοι και οι φτωχοί. Ενώ οι πλούσιοι πάντοτε και τότε και τώρα καλοπερνούσαν αφενός και αφετέρου, δεν τους σύλλεγχε κανένας. Και είχαν τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, τους στοχούς και τους αδύνατους και τους μικρούς και τους ασήμαντους, τους είχαν ως ακρίδας ικτράς, που θα λέει ο μεγαλοφωνότητας προφήτης Ισαΐας, δηλαδή σαν τις αξιολύπητες ακρίδες, που άλλε πατάνε οι άνθρωποι, άλλε πατάνε τα ζώα, άλλε τρώνε τα έντομα, άλλε ψοφούν από οποιοδήποτε αίτιο και ελάχιστες επιβιώνουν. Το λέει ο προφήτης με παράπονο στο Θεό, γιατί Θεέ μου να είναι έτσι πλάσιοι, γιατί Θεέ μου να έτσι άνθρωποι, γιατί να συμβαίνει αυτό, γιατί να μοιάζουν με τις ακρίδες, τις ικτρές, τις αξιολίπητες. Και αυτό το χρησιμοποιεί με ποιητικό μεταπλασμό και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στους υπέροχους ύμνους του. Παραπονούνται οι Άγιοι, παραπονούνται στο Θεό, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που υπέφερε τόσα πολλά και ψυχικά και σωματικά από αρρώστιες, από κυνηγητά και από τόσα άλλα λέει κάποια στιγμή στο Θεό στα έπειτα εις αυτόν στην προσωπική του ποιήση Κύριε εάν αξίζω κάτι γιατί τόσος πόνος και αν δεν αξίζω τίποτα γιατί με έπλασες. Κι άλλη φορά, ο Άγιος Γρηγόριος λέει στον Κύριο, σε άλλο ποιημά του, «Κύριε, οι γονείς μου δεν είχαν παιδάκι, δεν είχαν παιδάκι και ζήτησαν και τους έδωσε σε μένα. Και εγώ μεγάλωσα με την αγάπη και στοργή τους μεγάλωσα και με την ευχή σου. Στη συνέχεια όμως μου έδωσε αρρώστια, ποδάγρα και τόσα άλλα. Και υπέφερα. Ξέρω ότι το κάνεις για καλό μου. Για να ξαγνίσεις και καθαρίσεις την ψυχή μου και να με βάλεις στον παράδεισο. Θέλω όμως, Θεέ μου, να ξέρεις και εσύ κάτι. Πως δεν αντέχω. Να τι άγι, που έχω ανθρωποποιία, δεν αντέχω, Θεέ μου. Και σε παρακαλώ πολύ, λιγόστεψε τους πόνους για να αντέχω. Λιγόστεψε τους πόνους και ας είμαι λιγότερο καθαρός στη βασιλεία σου. Ποιος τα λέει αυτά. Ένας Άγιος, ο πληγωμένος αετός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Αναζιαζινός ή Θεολόγος. Ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεος. Και άλλες φορές του λέει άλλα. Του τα λέει όλα του Κυρίου. Γιατί οι Άγιοι έχουν αγάπη στο Θεό. Μεγάλη. Και κάνουν αγώνα. Πολύ μεγάλο αγώνα. Και έχουν και μια παρησία. Και μια φιλία. Και μια αμεσότητα. Και τα λένε όλα στον Κύριο. Και ο Κύριος τι κάνει. Ξέρετε τι κάνει. Μυστικά τους ασπάζεται. Και λέει, λέγε κι άλλα παιδί μου να ξεκουραστείς. Λέγε κι άλλα να ανασάνεις. Λέγε κι άλλα. Κάνε και παράπονα. Ένα να ξέρεις ότι ό,τι κι αν γίνεται εγώ εδώ είμαι. Και αν σε αφήνω λίγο παραπάνω και σε τεντώνω περισσότερο, εγώ είμαι εκείνο που είμαι κοντά σου, και θα σε βοηθήσω αν χρειαστεί. Και αν χρειαστεί πάλι από τα βάσαλα να πεθάνεις και να φύγεις, τότε εγώ είμαι εκείνο που θα έλθω να παραλάβω την ψυχή σου και θα χαρεί η καρδιά σου. Υπάρχουν και τέτοια. Γιατί πολύ το θάνατο βλέπουμε σε ένα δυστυχές τέρμα. Ενώ για τους χριστιανούς είναι πόνος και είναι φοβερότατο του θανάτου μυστήριων και ίον αγώνα έχει η ζωή χωριζωμένη εκ του σώματος, Παρατάφτα όμως είναι και γάμος, είναι και βίου μετάθεση όπως λέει για το βάπτισμα Άγιος Γρηγόριος και είναι και το άνοιγμα της θεϊκής αγκάλης και η είσοδός μας στη Θεία Βασιλεία. Γιατί εκείνο που πονά περισσότερο από όλα τον άνθρωπο πάντοτε και σήμερα που έχει λιγότερη ελπίδα είναι ο θάνατος. Και ο δικός μας, ο ερχόμενος, και των προσφυλών. Μας πονάει, γιατί ο θάνατος δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού. Γιατί ο Θεός θάνατο; ούτε επίησε. Δεν έκαμε το θάνατο ο Θεός, δεν μπορεί η ζωή να κάνει το θάνατο. Και δεν τέρπεται επαπολία ζώντων και δεν χαίρεται ο Θεός γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι. Όχι. Στενοχωριέται. Γι' αυτό ήρθε και πέθανε και εκείνο ω άνθρωπο για να θανατώσει με το, θα, το θάνατο το θάνατο και να δώσει στου εντισμνήμασι η ζωή να χαρίσει. Όπω λέμε στο Χριστό Ανέστη, στο Πασίγνωστο. Είναι λοιπόν πρόβλημα ο θάνατο. Και μόνο όταν ζούμε κοντά στον κύριο και αναπνέουμε λίγο ή πολύ τη χάρη του, παίρνουμε εκείνου τη δύναμη και μπορούμε και αντιμετωπίζουμε τον έσχατο εχθρό, το μεγάλο αυτό και φοβερό γεγονός για την ψυχή, τη ζωή και την ύπαρξή μας. Και όσο σκεπτόμεθα το Χριστό, και όσο ζούμε στην Εκκλησία Του, τόσο και λιγότερο φοβούμεθα τον θάνατον, ο οποίος όταν έλθει, εμείς φεύγουμε για τον Κύριο, ανεί εκείνος την αγκάλι και μας παίρνει, και είναι ο θάνατο, όπω έλεγε ο μακαριστό γέροντα Πορφύριο, σαν να μπαίνουμε από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Σαν να μπαίνουμε από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Και αλλού ετώνιζε ο Χριστό μα, ότι ο πιστεύων ει εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Αυτό που πιστεύει σε μένα, έστω και αν αποθάνει, θα ζήσει. Έστω και αν περάσει μέσα από τη σκιά του θανάτου, θα έρθει σε μένα, που είμαι η ζωή και η ανάσταση η οδός και η αλήθεια. Οι Άγιοι λοιπόν οι Ιεράρχε αντιμετώπισαν τα προβλήματα της εποχής των με ρεαλισμό, με αγάπη, με δράση και με όλα εκείνα τα οποία τους εφώτιζε ο Θεός και έκαμαν και έπραταν, έσκυψαν επάνω στις κοινωνικές πληγές στους φτωχού, στους ανήμπορους, στους πεινασμένους, στους δυσκολεμένους και πονεμένους. Με πολύ αγάπη τους έδωσαν ψωμάκι και έφαγαν όσο μπορούσαν και περισσότερο τους έδωσαν τη χάρη του Θεού και τη γιατριά του Κυρίου, το φως, το ηλαρών της Αγίας Δόξης έκαναν πολλά, πρόσφεραν πολλά και άλλαξαν τις πόλεις στις οποίες ιερουργούσαν και διακονούσαν. Ο Μέγας και Άγιος Βασίλειος πρόσφερε όλη την αμύθιτη περιουσία του υπέρ των πτωχών και έφτιαξε τη βασιλιάδα, στην οποία ενέπνευσε πολλούς να διακονούν και να υπηρετούν δωρεάν και πρωτοστατούσε και ο ίδιος, υπηρετώντας τους λεπρούς, τους γέροντες, τους άρρωστους, τους κατάκητους και όλους. Και φερόμενος και στο προσωπικό, κατά τον πιο άριστο τρόπο, ήταν ο πρώτος και ο έσκατος, ο αφέντης και ο δούλος. Γι' αυτό και το Βασίλειο το Μέγα, τον είχαν όλοι στην ψυχή τους και στην καρδιά τους. Ακόμη και άπιστοι, ακόμη και δυσκολεμένοι. Και τον έλεγαν ήλιο του Θεού που έβγαινε κάθε πρωί στην Κεσάρια και στα Πέριξ και θέρμενε με την αγάπη και την ευπηγία του όλους τους δυσκολεμένους και όλους τους φτωχού, ακόμη δε και τους πλουσίους. Γιατί ο Μέγας και Άγιος Βασίλειος αγαπούσε όλους και τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και πρώτα και Κύρια εφρόντιζε αυτούς, εφρόντιζε το σπίτι του. Είναι βασικό αυτό το πράγμα και να το ξέρουμε, γιατί σήμερα στην Ελλάδα οι περισσότεροι φροντίζουμε τους ξένους. Καλό είναι, αλλά υπάρχουν και Έλληνες, φτωχοί, εγκαταλελειμμένοι, ρημαγμένοι. πολίτεχνοι. πήρε αυτή τη φλόρνη ένα άνθρωπο. Έχω 12 παιδιά, πάτερ μου. Τι να κάνω, Είμαι Έλληνα και όλοι αληθορίζουν προς τους άλλους. Γίνεται αυτό. Δεν γίνεται παντού βέβαια και απολύτως, αλλά γίνεται από αρκετούς. Να φροντίσουμε τους Έλληνες. Να φροντίσουμε την πατρίδα μας. Κακοφαίνεται σε μερικούς που τα λέω, αλλά θα έρθει η ώρα που αυτή η χώρα θα έχει ελάχιστους Έλληνες και δύο ορθοδόξους Έλληνες. Και αυτό θα είναι κακό. Θα είναι κακό τώρα, εμεί δεν το καταλαβαίνουμε ακόμη. Θα έρθουν αύριο τα παιδιά μα και οι υπόλοιποι και τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν, θα αγανακτούν με μας. Θα αγανακτούν. Τι μα αφήσατε εδώ, τι αναθεμάτια μα αφήσετε πίσω, τι προβλήματα, τι δυσκολίε. Γιατί βάλετε η Ελληνοφόδοξη Όπως όπω ε, ευάλωτο ε, ε, και τότε το Βυζάντιο, με αιρέσει με μεταναστεύσεις λαών, με ειδωλολατρίες, με διάφορες φιλοσοφίες και με τόσα άλλα. Και διώκοντο οι χριστιανοί, και διώκοντο οι χριστιανοί, αλλά εκράτησαν όμως. Έφερε ο Θεός ευσεβείς αυτοκράτορες και μεγάλους ιεράρχες στην Εκκλησία και αυτοκράτορες στην Πολιτεία και τότε και οι ιεράρχε και οι αυτοκράτορες, οι ελληνόψυχοι, κατόρθωσαν με το ελληνικό αίσθημα και με την ορθοδοξία να αλλάξει το κλίμα. Και σήμερα αυτό το φάρμακο. Το ελληνικό αίσθημα και η ορθοδοξία. Μου λέει κάποιος προχτές και εξεπλάγει ότι πολλοί επιχειρηματίες και μεγάλοι εργοδότες, κυρίως στην Αμερική και στο εξωτερικό, τι ζητάνε από τους εργάτες και υπαλλήλου των να ξέρουν αρχαία ελληνικά. Πότε έρχεται η εκδίκηση. Να ξέρουν αρχαία ελληνικά. Γιατί εκείνο που ξέρει αρχαία ελληνικά είναι ισορροπημένο. Κλασικό πολιτισμό, ισορροπία. Το ανθρωπίσει ισορροπή και σώματο. Ήλιο και πνεύματο είναι αποδοτική στην εργασία του, είναι ξύπνη και ελάχιστα μελαγχολική. Τα ακούτε αυτά. Σήμερα εργοδότες όπου γης απαιτούν από τους εργάτες τους να γνωρίζουν αρχαία ελληνικά. Και ακόμα τα αρχαία ελληνικά έχουν συμβατότητα στο κομπιούτερ ρωτάνε μερικοί στο ραδιόφωνο, ξαναρωτάνε, λέει τι μπορώ να διακόψω εγώ για να πω ότι είναι συμβατότητα. Α ανοίξω ένα λεξικό. Υπάρχουν τόσα λεξικά. Δηλαδή συμπορεύονται, είναι, είναι αποδεκτά από το κομπιούτερ, έχουν αναλογία, είναι ποιητικά, είναι μαθηματικά τα αρχαία ελληνικά, είναι γλώσσα τέλεια, είναι γλώσσα πνευματική, είναι γλώσσα ουράνια. Σημαίνουν και σημαίνουν συμπίπτουν και τόσα άλλα τι είχαν δουλέψει οι αρχαίοι μας πρόγονοι τη γλώσσα τους. Και την έδωκαν σε εμά τη γλώσσα ελληνική. Υπάρχει μια ωραία εκπομπή στο, στην κρατική τηλεόραση με αυτόν τον τίτλο. Την γλώσσα μου έδωκαν ελληνική. Είναι από τον Ελίτη. Το μακαριστό. Λοιπόν και, παρακαλώ κυρία μου, και επιμένουν οι εργοδότε να μαθαίνουν οι εργάτε των υπαλληλίτων, οι, οι συνεργάτε των, αν θέλετε, αρχαία ελληνικά. Αρχαία ελληνικά. Είναι σπουδαίο αυτό. Πολύ σπουδαίο. Γιατί οι αρχαίοι είχαν ισορροπήσει όπως προείπαμε. Οι αρχαίοι εξέφραζαν μια τελειότητα. Γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς και ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, ε, διάλεξε αυτό που είναι Θεός, σας παρακαλώ κύριε Μετσάντης, διάλεξε αυτό τη γλώσσα του Ευαγγελίου, τη γλώσσα της Εκκλησίας. Τη γλώσσα του Θεού. Και αυτή ήταν η ελληνική και είναι. Πώς να μην έχουμε χαρά. Πώς να μην εγκαυχόμεθαν κυρίω. Πώς να μην ευχαριστούμε εκείνων. Και περισσότερο, σας παρακαλώ κυρίω μου. Και περισσότερο, πώς να μην διαβάζουμε. Και πώς να μην μελετούμε. την αρχαία ελληνική γλώσσα. Την οποία αφού έλαβε το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία, τι έκανε, την ετελειοποίησε, την εξύψωσε, την έκανε γλώσσα ουράνια, γλώσσα του Θεού, γλώσσα του Ευαγγελίου. Και κατά τον πατέρα Σοφρόνιο των Ρώσων του Έσεξ, ο οποίος εφοβήτο, πως και στον Παράδεισο, πίστευε δηλαδή, πως και στον παράδεισο ελληνικά ομιλούν. Κι όμως αυτή η γλώσσα της Εκκλησίας, αυτή η γλώσσα των θεών κατ' των σοφών και κέρωνα των Λατίνων, αυτή η γλώσσα του Ευαγγελίου, αυτή η γλώσσα του Παραδείσου βάλετε τόσο πολύ. Και φτάσαμε σήμερα οι Έλληνες να μην γνωρίζουμε περισσότεροι ούτε αρχαία ελληνικά, ούτε και νέα, ούτε και την καθαρεύουσα Τι είναι η καθαρεύουσα οι διάφοροι instructors την πολέμησαν και είπαν τόνα και άλλο. Τι είναι η καθαρεύουσα, πολύ απλό Όλες οι λέξεις είναι ελληνικές Τι μας πειράζει δηλαδή Τι μας πειράζει δηλαδή πειράζει όμως εκείνους που πρέπει να πειράξει και τον αρχέκακο Του τους πειράζει γιατί με την καθαρεύουσα πάμε στην αρχαία πάμε στην αρχαία πάμε στις ρίζες μας Πάμε εκεί που πρέπει. Πάμε στο Ευαγγέλιο. Πάμε στην Εκκλησία. Πάμε στους τρεις ιεράρχες, Πάμε στα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας. Πάμε στους σύμβουλους της Εκκλησίας. Πάμε στους κανόνες, στους όρους και στα σύμβολα των Οικουμενικών Συνόδων. Πάμε και πού δεν πάμε. Και ξέρετε οι ξένοι και οι Αμερικάνοι που τους βρίζομαι και άλλοι έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα τούτο τον καιρό με την αρχαία ελληνική γλώσσα και έχουν μαζέψει εκατομμύρια τύπους, εκατομμύρια τύπους της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Και με τα μέσα που υπάρχουν τώρα, τις αποθηκεύουν και τις αποταμιεύουν. Και είναι έτοιμες να προσφερθούν ευκόλως και ανέτος παντί το ζητούντι. Και ζητούν πολύ την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και μάλιστα διάφοροι ξένοι, λάτρεις του Θεού και φίλοι της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς, γιατί και αυτή είναι στα ελληνικά μεταφρασμένη, τι κάνουν, μαθαίνουν την ελληνιστική κοινή, τη γλώσσα των χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να μπορούν να διαβάζουν άνετα την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Με ρώτησε κάποιος που χθες πάει στο σταθμό τη Δευτέρα, ανάγκης ευθύμιος ή το έλλην. Μα η λέξη ευθύμιος είναι ελληνικότατη. Φυμό σημαίνει καρδιά, σημαίνει βέβαια και ψυχή. Μερικοί στέλνουν μηνύματα, διαβάζουν ένα αυτό και λένε «Πάτερ, δεν δε σημαίνει καρδιά φυμό σημαίνει και καρδιά». Και μάλιστα με τα αισθήματα, τα απαλότατα, της λύπης, ή της χαράς. Αλλά κανείς ανοίγει το λεξικό, βλέπει το πρώτο μέρος της λέξεως την πρώτη περίπτωση το κοπανάει και το στέλνει κατευθείαν στο άθμο κάτσε. Αν πάρει στο Λίντερ Σκότ και διαβάσει παρακάτω και φτάσει στην πέμπτη περίπτωση, λέει και αυτό που είπε ο Πάτερ. Αυτό δεν λέει τίποτα όμω. Μπορεί και εγώ να κάνω λάθο. Αλλή μόνο. Ευθύμιο λέει ήταν Αρμένιο. Οι Αρμένοι τότε και όλοι οι λαοί τι ήταν, Ελληνιστέ. Ελληνιστέ. Ζούσαν σαν Έλληνε. Ήταν ελληνιστική εποχή, όχι ελληνική. Γιατί Έλληνα δεν μπορείς να γίνεις αν δεν γεννηθείς. Γι' αυτό έλεγε ο μεγάλος Σοκράτης. Δεν έλεγε αυτό που λένε σήμερα και οι επίσημοι Έλληνες, οι σύνοι της μετέρας παιδείας μετέχοντας. Έλληνας καλείστε τους της μετέρας παιδείας μετέχοντας. Άλλο το καλό και άλλο το είμαι. Είμαι είναι ύπαρξης, οντότης, φύτρα, γένο τα πάντα. Καλούμε, είναι ιδιώτης. Είναι μια ταμπέλα. Την οποία αποκτώ μετά. Δεν ονομάστηκαν λοιπόν Έλληνε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ονομάστηκαν Ελληνιστέ. Όλοι οι λαοί. Από εδώ μέχρι τι Ινδίε και σε όλη την περίγειο. Ονομάστηκαν Έλληνε. Εκλήθησαν Έλληνε. γιατί Ω Έλληνε γιατί ζούσαν με τον τρόπο των Ελλήνων. Ελληνιστέ λοιπόν. Γιατί σήμερα πάνε να μα τρελάνουν. Δίνουν στου ξένου ένα χαρτί και λένε αυτοί μετά με σπαστά Αλβανικά και ό,τι άλλο, είμαι θα Έλληνε. Μα αδελφέ φαίνεται από τη λαλιά σου, φαίνεται από την κατατομή σου, φαίνεται από όλα. Αλλά γιατί θέλω να το κάνω έτσι, για να βγουν οι Έλληνε σαν του Αλβανού, και να είναι αυτοί είναι οι Έλληνε. Να μα αλωτριώσουν, δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Να μα αλωτριώσουν. Και γίνεται μεγάλο αγώνα και πληρώνονται πολλά χρήματα. Και αντίσταση μεγάλη δεν βλέπω. Όταν είναι για τι πατάτε και για τα λάδια και καλά κάνουν οι άνθρωποι, κάνουν αντίσταση, κλείνουν δρόμου. Όταν είναι όμω για τα πνευματικά και τα αιώνια, για τα μοναδικά μας κτήματα, τη γλώσσα μας, την εκκλησία μας, τα νιάτα μας, την πατρίδα μας. Δεν θα κάνουμε τίποτε. Δεν θα αντισταθούμε, δεν θα αντιδράσουμε. Και παραπονούνται μερικοί ότι ο Πάτερ πολιτικολογεί, που το απαγορεύει ο Αρχιεπίσκοπος. Εγώ δεν πολιτικολογώ. Δεν ασχολούμαι με κόμματα. Σας είπα και την αφορά. Κάποιος από ένα με πήρε, να του στείλω οπαδού. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι καλά κάνουν. Και του είπα, ξέρετε, του είπα, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Το ακούσει και προχθέ. Ε, λοιπόν, όσοι ακούνε το κήρυγμα και την ομιλία να τα ακούνε όλα. Όχι να κάθε και να γράφει μια σελίδα ολόκληρη και να τη στέλνει σταθμό, τι θα μου κάνει εμένα. Να με τιμωρήσουν, να με τιμωρήσουν το αυτέ. Αλλά από εκεί πέρα, α προσέχουμε λιγάκι. Τι είναι μερικοί τόσο εμπαθεί, αυτοί ασχολούνται με τα πολιτικά και με τα κόμματα. Που μιλάνε με εμπάθεια. Εγώ δεν μιλάω με εμπάθεια. Γι' αυτό και με ακούτε. Μιλάω με πόνο. Μιλάω με πόνο. Και δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, ούτε θέλω να ανήκω. Είμαι Έλληνα παπά. Και κάθε φορά που έρχεται το εκλογή, κοιτάζω. Ποιο μπορεί να βοηθήσει λίγο παραπάνω την πατρίδα και ρίχνω ένα κουκί. Την λοιπόν, επόμενη φορά, άμα δεν το αξίζει, το ρίχνω αλλού. Δεν κάναμε συμπεθεριό, ούτε παντρευτήκαμε. Ούτε με του πολιτικού, ούτε με τα κόμματα. Αυτό λέω εγώ. Τώρα θέλει να βγάλει ο καθένα. Μπορεί να βγάλει για το θέαμα και του θεατή, και όσο κεφαλαίτο και, και γνώμη, όπω έργαν οι αρχαίοι Λατίνοι. Αλλά εσεί τουλάχιστον που είστε εδώ, θέλω να τα ακούτε και να εκλαμβάνετε σωστά. Τι ένα με ενδιαφέρει εμένα, η εκκλησία μου και η πατρίδα μου. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Και όπω έλεγε ο μεγάλο Μακριγιάννη, ο οποίο μου βρει την πατρίδα και την εκκλησία μου, τη θρησκεία μου, πως λέει, δεν θέλω το να τον δω. Το να βρει κάποιο τον πατέρα μου και τη μάνα μου, μπορεί και αυτοί να του κάνουν κάτι και δικαίω του βρει. Τι ωραία μιλάει ο Βαρβαγιάννη. Τι ωραία τα λέει ο Αλλά όταν μου βρει κανεί στην πατρίδα μου και τη θρησκεία μου, ούτε να τον δω δεν θέλω. Και κάνουν αυτοί αγώνε και έφαγαν πληγέ και λαβοματιέ και ξόδεψαν τη ζωή του και το βιό του, προκειμένου να έχουμε σήμερα ελεύθερη πατρίδα. Και έχουμε ελεύθερη πατρίδα. Και έχουμε ακόμα ελεύθερη πατρίδα. Και α ευχαριστούμε γι' αυτό, όχι του πολιτικού ή του όποιου άλλου, αλλά τον Χριστό μα. Την Παναγιά και του Αγίους και του λίγου απροσκύνητου. Και του λίγου που δεν προσκύνησαν τα σύγχρονα είδωλα, που είναι το χρήμα η απάτη, η φθορά και όλα τα κακά που βλέπουμε και άλλα που δεν βλέπουμε. Να ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Χριστό μας. Γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο Επίσκοπος μεταξύ των άλλων είναι και πατρίος προστάτης. Το ξέρετε αυτό. Είναι και πατρίος προστάτης. Και ποιος ύψωσε το πρώτο λάβαρο της Επαναστάσεως 1821 παρόλα τα αντιφατικά που λένε οι αρουραίοι της εποχής μας. Ποιος ύψωσε? Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Ο Μητροπολίτης Παλαιών πατρόν Γερμανός στη Μονή της Αγίας Λάβρας στα Καλάβρητα. Ήταν εκείνος που ευλόγησε τα όπλα, τα ιερά, τα λέγαν και οι αρχαίοι, τα όπλα της ελευθερίας, που έλυσε τους αγωνιστές από την νηστεία της Μεγάλης Θεσσαρακοστής. Ο Μάρτζελή ποτέ από τη Σαρακοστή. Έλυσε τους αγωνιστές από την νηστεία. Γιατί κάνουν οι αγωνιστέ τότε, οι σκλάβοι νηστεύανε. Αν όταν είσαι στο βουνό και στον πόλεμο και δεν είστε κρεμμύ τελειά και ψωμί να φας, θα φάσω ό,τι βρει. Θα φάσω ό,τι βρει. Η Εκκλησία έχει ρεαλισμό. Και η Εκκλησία ξέρει πω η νηστεία δεν είναι σκοπό, αλλά μέσον. Σκοπό είναι η αγάπη και η ένωσή μα με το Θεό και η ένωσή μα μεταξύ μα. Ξέρει η Εκκλησία τι κάνει. Εκείνο ύψωσε τη σημαία τη Επαναστάσεω και ακολούθησαν οι κλεφταρματολοί και ο λοιπός κλήρος και οι μοναχοί και οι σκλάβοι χριστιανοί και κάτι άλλο. Και μερικοί Τούρκοι ακόμη πήραν όπλα και τάχθηκαν με τους Έλληνες, το ξέρετε αυτό. Γιατί υπήρχαν και αγαθοί Τούρκοι, αγαθές ψυχές, αγαθοί Ισραηλίτε, ποιο ξέρει από αιώνες και χρόνια θα είχαν και αίμα ελληνικό. Και άλλη φορά πάλι γράφω ο Μεγάλος Μακρυγιάννης πως ένας Τούρκος επίσημος στην Άρτα του είπε «Κάναμε πολλά στους Έλληνες, τους αδικήσαμε, τους πατήσαμε κάτω, τους λιώσαμε σαν τα σκουλίκια και σαν τις ακρίδες και τώρα αδελφέ μου Γιάννη καταλαβαίνω πως έρχεται επάνω μας η οργή και η εκδίκηση και η τιμωρία του Θεού. Το καταλάβαινε αυτό ο αγαθός Τούρκος. Και πρέπει να πληρώσουμε. Και πλήρωσαν. Επλήρωσαν οι Τούρκοι τότε πολλά. Κάτι μεγάλη ελληνική, απελευθερωτική και εθνική και θρησκευτική επανάσταση των σκλαβωμένων Ελλήνων. Σήμερα δε πάνε όλα να τα και, και όπως μου λέει κάποιος ειδικός το μεσημέρι, όλα τα ιστορικά γεγονότα μεταξύ μόνο και των Τούρκων και των υπόλοιπων λαών, τι κάνουν, τα περικόπτουν αφενός και αν δεν παίρνει περικοπή, τα απαμβλύνουν, τα χαλαρώνουν και φαίνονται σαν καραγιζηλίκια. Βεβαίως. Και ο σκοπός είναι να χάσουμε την ιστορία μας, την Αγία, την πίστη μας, την πατρίδα μας, την εθνικότητά μας, είναι φιλή η ελληνική. Είναι ο ρωμιοσύνη η ελληνική φιλή. Και θα λείψει κατ' τον ποιητή της Κύπρου μας Βασίλειο Μιχαηλίδη όντας ο κόσμος λείψει. Όταν θα λείψει ο κόσμος θα λείψει και η ρωμιοσύνη. Είμαστε της ρωμιοσύνης. Είμαστε του μεγάλου Κωνσταντίνου του γενάρχου της Ρωμιοσύνης, ο οποίος και σήμερον βάλετε όπως και ο Μέγας Θεοδόσιος που προχθές εορτάσαμε τη μνήμη του, 17 του μηνόσιου Ιανουαρίου 395, εκοιμήθη εκείνος στα Μεδιόλανα στο σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας. Να επιστρέψουμε πάλι στους τρεις ιεράρχες, ποτηράκια πίνουμε για να ξεδιψάσουμε από τα ανάματα της διδασκαλίας και από τον τρόπο υπάρξεως ζωής και δράσεώς των. Το έχουμε τόσο ανάγκη. Πού να στραφούμε, πού να πάμε, ποιος θα μας δείξει το δρόμο, ποιος θα μας σώσει από αυτή τη μεγάλη κοσμοχαλασιά, τη μέσα και την έξω. Μόνο η αθάνατη Εκκλησία του Χριστού μας και οι Άγιοι της. Οι τρεις Ιεράρχια είναι καυχήματα των Ελλήνων Ορθοδόξων. Είναι οι μετά τους 12 τρεις Απόστολοι. Είναι τα αναστήματα εκείνα, τα οποία στην εποχή τους έκαναν τα πάντα προκειμένου να βοηθήσουν την Εκκλησία και τον κόσμο και τους Έλληνες. Και το επέτυχαν. Εξύψωσαν τη γλώσσα την ελληνική, τη γλώσσα του Ευαγγελίου και έτσι έφεραν στην Εκκλησία και τους σοφούς και συνετούς της οικουμένης. Ανέβηκαν στο επίπεδό τους μίλησαν τη γλώσσα τους και έτσι αυτοί ενδιαφέρθηκαν και μπήκαν στην εκκλησία γιατί η εκκλησία αγαπά όλους και πλουσίους και πτωχούς και δυνατούς και αδυνάτους και καλούς και αγαθούς αλλά και πονηρούς και αδίκους και ψάχνει η εκκλησία να βρει το απολωλός πρόβατον θα ακούσουμε την Κυριακή μεθαύριο Κυριακή του Ζακχαίου και μετά μπαίνει τριώδιο. Το Χριστό μας να ψάχνει, να ψάχνει τον Αρχιτελώνη και πλούσιο Ζαχαίο. Και καθώς ανέβαινε για την Ιερουσαλήμ, για το εκούσιον πάθος, πέρασε και μέσα από την Ιεριχώ. Εκεί ζούσε πολλά χρόνια ο Ζαχαίος που ήταν καταχραστή. καταχραστής και δυσκολεμένος και άδικος. Έβλεπε όμως ο Ιησούς από καιρό πως μέσα στην ψυχή του Ζαχαίου γινόταν μια αλλαγή. Συνετελεί το μια μεταβολή. Δεν του άρεσαν του Ζαχαίου ούτε τα χρήματα πια, ούτε οι αδικίες, ούτε η θέση του, ούτε τίποτα. Του φαινόνισαν τόσο λίγα που ζητούσε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό κάτι μόνιμο και κάτι εφρόσινο. Και όταν έμαθε, άκουσε για τον Ιησού Χριστό, τι έκανε εκείνο, ήθελε να τον δει. Σου λέει, εδώ είμαστε. Αυτό είναι το κάτι άλλο. Και όχι τα τόσα κάτι άλλα που έψαχνα στη ζωή μου και βρήκα και πλανιόμουνα. Αυτό είναι λοιπόν. Εδώ στεκόμεθα. Και σαν έμαθε εκείνη την ημέρα τον ορχομό του Ιησού στην Ιεριχώ, τα παράτησε όλα και τρέχει ολόχαρος να τον δει. Ήταν κόσμος πολλή και αυτός ήταν κοντός αλλά με μεγάλη ψυχή. Και τι κάνει. Τρέχει μπροστά από εκεί που θα περνούσε σε λίγο ο Ιησούς. Ανεβαίνει στη Συκομοριά, την έστεισε εκεί και περίμενε τον Ιησού να περάσει για να τον δει. Του έφτανε μόνο να τον δει. Μόνο να τον δει τι χάρη έχουν τα μάτια. Να τον δει. Και τον κοίταζε και χαιρότανε και σκυρτούσε και έλεγε εδώ είμαστε. Αυτός είναι. Και ο Ιησούς καθώς περνούσε τον κοίταξε. Τον είχε δει και από πριν με τα μάτια θεϊκά τον κοίταξε τώρα και με τα ανθρώπινα μάτια. Και τι τον φώναξε με το όνομά του. Τον είδε τον φώναξε και του είπε να κατέβει να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Αυτό είναι. Αυτό είναι και κατέβει και τον υποδέχθη με χαρά εγώ σαν οι άλλοι οι συνήθω γογγίζοντες και μη αγαπώντες και στάθω το Ματθαίος ο Ζακχαίος συγγνώμη και είπε στον Κύριο μπροστά σε όλους τα μισά από όσα έχω τα δίνω ελεημοσύνη στους στοχού χωρίς να τους το χρωστάω και όσου αδίκησα του δίνω τέσσερες φορές παραπάνω ήταν πια πλούσια η ανταπόδοση και ο Ιησούς τότε τον προστάτευσε και μάλωσε αυτούς που μουρμούριζαν και του είπε ότι έπρεπε και αυτός να σωθεί, γιατί είναι Υιός του Αβραάμ. Περίμενε τη σωτηρία και εκείνο όπως ο Αβραάμ. Και εδώ κάνει και σε μένα φιλοξενία και δίνει και λιμοσύνη και αποδεικνύεται γνήσιο παιδί του Αβραάμ. Και ας ήταν μέχρι χθες κλέφτης, απατεώνας και όλα τα κακά. Και ήλθε ο Υιός του ανθρώπου να ζητήσει και να σώσει το απολολός, είπε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν και οι τρεις ιεράρχε έκαναν μέγα αγώνα και προσπάθειες αμέτρητες προκειμένου να βρουν το απολολός και με τη δύναμη και τη χάρη του Χριστού να το φέρουν στην Εκκλησία και να το σώσουν. Και στις ημέρες μας στις χαλεπές, μόνη λύση απομένει η Ορθόδοξη Εκκλησία και για μας εδώ η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Και βάλετε, επειδή είναι η αλήθεια και το φως και η Ανάσταση, επειδή είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνα, επειδή είναι η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, βάλετε αλλά ας έχουμε θάρρος και ελπίδα μεγάλη. Η Εκκλησία είναι αίτητη, είναι αιωνία. Και το μέλλον του κόσμου και το δικό μας ανήκουν στην Εκκλησία, ανήκουν στην Ανάσταση, ανήκουν στην Αγάπη. Γι' αυτό και τελειώνω και όσα μελανάνε έφη της ιστορίας και ερεύει να μας κατακλείσουν και όσο κι αν έρθει δυσκολία πίσω από τα νέφη και πίσω από τα ερεύη και τις δυσκολίες, λάμπει πάντοτε ανεσπέρος δηλαδή το φως του κόσμου ο Χριστός. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Θα χρειαστεί όμως και την επόμενη φορά να μιλήσουμε για τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος. Την ερχόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός, και αν είμαστε καλά, θα κάνουμε παράκληση στους τρεις ιεράρχας, και μετά θα συνεχίσουμε την ομιλία για τη χάρη τους, την οποία ομιλία αρχίσαμε σήμερα. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, εγκάρδια, το Ίδρυμα, τις κυρίες του Ιδρύματος, τον Ιεροψάλτη μας, τον Επίτροπο, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού, του εγγύς και τους μακράν και προπαντός εσάς όλους, που και σήμερα ήλθατε με τόση αγάπη και κάναμε την παράκληση στην Παναγία και την ταπεινή ομιλία, για τους τρεις ιεράρχες. Μεθαύριο Παρασκευή, 5 με 6 το πρωί, 23 του μηνός, θα έχουμε Θεία Λειτουργία και θα διαβάσουμε και τα γράμματα της Οσίας Ξένης, που είναι την επόμενη Σάββατο, γιατί η Οσία Ξένη ή το η μεγάλη αγαπημένη του Αγίου μας Νεκταρίου. Ας ψάλλουμε τώρα τον Εθνικό Υμό της Εκκλησίας και να πάμε. Τι περμάχο <Τι> Στρατηγότα νικητήρια. ως λυτρόφησα, τον δίνονε ευχαριστήρια. Αναγράφωσή η πόλη σου θεοτόκε άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχη των την ειν βήνων ελευθερώσον ειν ακράζωσι χαίρε Και πάλι σας ευχαριστώ ολόψυχα. Καλή νύχτα, οι τρεις Ιεράρχια, βοήθειά μας και καλή αντάμωση την επόμενη φορά. Καλό σας βράδυ.